ανακοίνωσε που συνιστά ευθεία επίθεση προς τους Μαρινάκη, Μητσοτάκη και Αβγενάκη εξέδωσαν οι οργανωμένοι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ που εκτός των άλλων απαιτούν την επανέναρξη του πρωταθλήματος για να κάνουν εκείνη την απονομή. Στην Ελλάδα πληρώνονται μόνο όσοι παίζουν, δήλωσε σε συνέντευξή του σε μέσο της Σουηδίας ο Ντάνιελ Σούντγκεν, που πρόσθεσε για τη σχέση του με τον προπονητή του Άρη Μίκαελ Ένικ ότι δεν τα πάει καλά μαζί του αφού δεν του μιλάει και τόνισε «Η κατάσταση είναι εκνευριστική». Τρεις ακόμη θανάτους και 15 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. Επέκταση του προστίμου των 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση σε όλη τη χώρα από το Μεγάλο Σάββατο στις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Εκτός από το πρόστιμο προβλέπεται και αφαίρεση πινακίδων. Παράταση μέχρι τις 28 Απριλίου πήραν τα περιοριστικά μέτρα κατά τις εκκλησίες με σκοπό να αποτραπεί ο συνωστισμός πολιτών λόγω του Πάσχα. Πάνω από 5 εκατομμύρια Αμερικανοί εκτιμάται ότι έκαναν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό του τελευταίου μόνο μήνα πάνω από τα 20 εκατομμύρια. Τις σκέψεις της Ευρωλίγκας για την πραγματοποίηση Final 8 έτσι ώστε να κλείσει η σεζόν όχι αργότερα από τα τέλη Ιουλίου έκανε γνωστές ο εκτελεστικός διευθυντής της διοργάνωσης Τζόρντι Μπερτομέου σε έκτακτη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου. Δείτε αναλυτικά όλη την ειδησιογραφία της ημέρας από τον εσωτερικό και τον διεθνή χώρο μέσα από το ανανεωμένο metrosport.gr.